το ερώτημα αυτό μπορεί να επαναδιατυπωθεί και να είναι ερώτημα του στυλ το παρακολουθούμε και βλέπουμε την εξέλιξή του. Γιατί πολύ απλά σε αυτή την επιστήμη δεν μπορούμε να κάνουμε μαντεψιές. Δεν είμαστε προφήτες. Χαίρομαι που το υπογραμμίζετε από την αρχική σας τοποθέτηση, γιατί πολλοί μάλλον αισθάνονται ότι με την έκρηξη της τεχνολογίας προβλέπουμε τους σεισμούς. Έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θα είμαι αφοριστικός ότι δεν μπορούμε να τους προβλέψουμε και ότι είναι αδύνατο, αλλά και δεν θα είμαι και της λογικής όλα τα προβλέπω, όλα τα τελειώνω. Προσεγγίσεις υπάρχουν, βήματα γίνονται, αλλά από το να γίνει κάποιο βήμα το οποίο θα είναι μέσα στο πλαίσιο της επιστημονικής κοινότητας για να κατανοήσουμε καλύτερα το φαινόμενο, μέχρι να φτάσουμε στο κομμάτι το άλλο άκρο που λέει ενημερώνω τις αρχές, προειδοποίηση, μεσολαβούν πάρα πολλά βήματα, χιλιόμετρα θα έλεγα. Γιατί δεν φτάνει μόνο η επιστήμη να έχει κάνει τα βήματά της, θα πρέπει και ο διοικητικός τομέας να μπορεί να διαχειριστεί αυτή την πληροφορία. Δεν μου λέτε, κύριε Βαλιανάτο, πρακτικά. Έχουμε αυτή τη στιγμή, εγώ θα το πω, μπορεί να το λέω και λάθος, μία σεισμική έξαρση. Διέγερση. Ορίστε, αυτή είναι η σωστή έκφραση. Διέγερση. Στη συγκεκριμένη όμως περιοχή. Στη συγκεκριμένη περιοχή, τον τελευταίο μήνα και κάτι, υπάρχει μία διέγερση των ρηγμάτων που υπάρχουν σε αυτή την ρηξηγενή ζώνη, η οποία έχει δώσει σεισμικά φαινόμενα τα οποία. Το μεγαλύτερο μέγεθος που έχουν φτάσει είναι τη τάξη του 4,1-4,2. Η εξέλιξη και τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μας οδηγήσουν στην α ή στην β άποψη εξέλιξης του φαινομένου. Προς το παρόν υπάρχει μία σεισμική δραστηριότητα που οφείλεται σε αυτή τη διέγερση. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Είναι μια περιοχή που έχει από παλιά, από εσάς τα έχουμε μάθει άλλωστε, ρήγματα. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, μπορεί αυτά τα ρήγματα να ενεργοποιήσουν και κάτι πιο δίπλα τους και παραδίπλα τους. Μπορεί... Οι σεισμοί συγκεκριμένοι είναι μικρού μεγέθους για να ενεργοποιήσουν παραδίπλα. Όταν όμως είναι σε διέγερση όλη η συγκεκριμένη περιοχή, χρειάζεται μια προσεκτική και μεσοφροσύνη παρακολούθηση. Η οποία παρακολούθηση δεν είναι ανάγκη ότι πρέπει να τη χάνει τα φώτα, την έλξη των φώτων της δημοσιότητας. Σωστό. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα θα πρέπει να μένουν στον ασφαλή επιστημονικό χώρο, γιατί τότε δεν δημιουργούνται παρανοήσεις. Και αυτή την εποχή οι παρανοήσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολες στη διαχείρισή τους στην περιοχή που βρισκόμαστε, στην οικονομική κατάσταση που βρίσκεται το νησί και στην κατάσταση που θέλει να αναπτύξει, ξανά να ανακάμψει από όλη την οικονομική δυσπραγία των τελευταίων 2 ετών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε φιδωλοί στο λόγο και μεσοφροσύνη στην προσέγγιση. Άρα μου λέτε ότι ούτως ή άλλως είναι στο επιστημονικό μικροσκόπιο παρατήρησης... Κοιτάξτε να δείτε, στο επιστημονικό μικροσκόπιο υπάρχουν τα πάντα. Δεν αποτελεί εξαίρεση συγκεκριμένη περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν και εξάλλου έχουμε και τα δίκτυά μας, τα οποία είναι πυκνά στην Κρήτη, για να μπορούμε να έχουμε την εξέλιξη αυτών των πραγμάτων. Από το συγκεκριμένο χώρο, εμείς θα βγάλουμε επιστημονικά συμπεράσματα. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση που υπάρχει στην επιστήμη δεν μας επιτρέπει να πούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Γιατί? Διότι πολύ απλά η δραστηριότητα που παρατηρείται δεν παρουσιάζει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν με ασφάλεια να πούμε την εξέλιξή της. Εκτιμήσεις ότι πιστεύουμε ότι θα είναι προς το καλό είναι εκτιμήσεις. Έχουν την αβεβαιότητα της προσωπικής προσέγγισης. Δεν έχουν την αντικειμενικότητα της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Άρα κύριε Βαλιανάτο, είναι για την ώρα με βάση τα δεδομένα που έχετε. Είναι ένα ανοιχτό βιβλίο με πιθανότερη εκτίμηση ότι είναι προς καλή έκβαση σενάριο, χωρίς να αποκλείεται όμως το ενδεχόμενο να αλλάξει αν έχετε άλλα δεδομένα. Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα, από χθες ας πούμε για παράδειγμα μέχρι σήμερα, η δραστηριότητα ήταν πάλι ελάχιστη. Αυτό λοιπόν θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στις επόμενες ημέρες. Διότι δεν είναι μια τέτοια δραστηριότητα η οποία να παρουσιάζει κάποια φαινόμενα παράξενα. Όμως αυτό
θα πρέπει πάντοτε να είμαστε προσεκτικοί στις διατυπώσεις. Ξέρετε, πρόβλεψη δεν είναι μόνο η θετική εκτίμηση να πούμε ότι θα γίνει. Πρόβλεψη είναι και η αρνητική εκτίμηση να πούμε ότι δεν θα γίνει. Σωστά. Αυτό μερικές φορές το ξεχνάμε. Σωστά, έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε τον τελευταίο μήνα μία δραστηριότητα στην περιοχή, η οποία χρήζει της προσοχής μας. Υποθέτω ότι οι αρμόδιοι για τη διαχείριση το λαμβάνουν αυτό υπόψη. Τα δεδομένα μας είναι ανοιχτά και μπορεί να τα έχουν. Δηλαδή ο καθένας μπορούσε από χθες το βράδυ να συνδεθεί μέσα και από το Facebook χαρακτηριστικά με τους σταθμούς του δικτύου του Ινστιτούτου Φυσικής και Ατμοσφαιρικού της Γης στην περιοχή και να βλέπει τις καταγραφές. Αλλά όπως είπατε και εσείς σωστά, δεν χρειάζεται να κοιτάμε το κινητό την ώρα που γίνεται ο σεισμός. Αυτό που χρειάζεται είναι να μπορέσουμε να στερεώσουμε και να λάβουμε όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας, έτσι ώστε όταν θα γίνει ο σεισμός να μην έχουμε το ελάχιστο ζημιές ή οτιδήποτε άλλο μέσα στο σπίτι μας. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι ορισμένα πράγματα στον αέρα και να ταλαντώνεται με την ώρα μικρή κίνηση. Ας το προσέξουμε αυτό. Στοιχειώδη πράγματα. Έχετε δίκιο. Κύριε Βαλιανάτο, ερώτηση κουτοπώνυρη, αν θέλετε. Απλοϊκή αλλά κουτοπώνυρη. Στο παρελθόν, ακούγαμε τους επιστήμονες που έλεγαν ότι μία σταθερή σεισμική δραστηριότητα οδηγεί σε εκτονώσεις φαινομένων. Μπορεί κάποιος να σας ρωτήσει, μα κύριε Βαλιανάτο, αν έχω αυτό το μήνα αυτή τη δραστηριότητα και είναι 4,2, 4,1, 3, 2,5, 2, αλλά το έχω συνεχώς, δεν εκτονώνει το φαινόμενο ή δεν υπάρχουν δεδομένα τέτοια? Αυτή η άποψη δεν την έχετε ακούσει μάλλον από μένα. Όχι, όχι. Αλλά είναι, η άποψη του προπροηγούμενου αιώνα. Δηλαδή, αυτό για να το πω και εγώ πολύ απλά. Αυτή η άποψη είναι σαν να έχεις ένα κουτί και κάθε φορά που γίνεται ένας σεισμός να βγάζεις από το κουτί κάτι. Σου λέει άρα αυτό που μένει μέσα είναι λιγότερο. Όμως το κουτί στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι κλειστό, γιατί την ίδια ώρα συνεχίζεται τεκτονική δραστηριότητα. Έρχεται και κάτι άλλο μέσα στο κουτί. Να σας το πω πολύ απλά. Ένα αυτό. Και δεύτερο, ότι αυτή η προσέγγιση δεν είναι συμβατή και με τις προσεγγίσεις της θεωρίας πολυπλοκότητας. Τυχαίνει να είμαι ο πλέον ειδικός και πέραν της Ελλάδος στο αντικείμενο. Σωστό. Όπου μας λέει τι είναι. Μας λέει τι. Μας λέει ότι κάθε φορά που γίνεται μια σεισμική διέγερση, μια σεισμική εκδήλωση, τότε το σύστημα μεταπίπτει σε μια άλλη κατάσταση, η οποία κατάσταση θα πρέπει να βλέπουμε πώς θα οδηγήσει στη μεθεπόμενη κατάσταση. Και πάει λέγοντας, δηλαδή, περιγράφεται μέσα από μια πολύπλοκη διεργασία μεταπτώσεων ή μετακινήσεων από μια κατάσταση σε μια άλλη για να εξελιχθεί. Άρα γίνεται ενδεχόμενα και πιο ασταθές. Πείτε μου κάτι. Να σας το πω και πάλι πολύ πιο απλά. Είναι σαν να έχετε και να προσπαθείτε να σπάσετε ένα κλαδάκι που όταν αυτό στην αρχή στραβώνει, ακούτε τα κρακ, 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 τα μικρά. Κάποια στιγμή όμως όσο συνεχίζεται αυτή η διεργασία, με τα πολλά αυτά κρακ, κρακ που ακούγεται, θα πληθύνουν και στο τέλος θα σπάσει. Νομίζω... Κάθε φορά μεταπίπτει σε μια κατάσταση πιο ασταθή. Υπάρχει εδώ ο φίλος ο Φανούρης ακροατής, ο οποίος λέει, εγώ ξέρω κύριε Βαλιανάτο, συγκεκριμένη περιοχή, πολύ κοντά υπάρχουν και άλλα ενεργά ρήγματα. Μπορεί πάντο τώρα... υπάρχουν στην περιοχή. Ναι, στην εξυγενία στην περιοχή ρήγματα. Μπορεί να παροξυνθούν από αυτή τη δραστηριότητα, την έξαρση, τη διέγερση. Είναι διεγερμένη η ευρύτερη περιοχή. Όχι, δεν μιλάμε για σημειακά. Αχα. Μιλάμε για μια ζώνη. Ζώνη. Η αυτό οποία προφανώς ζώνη περιλαμβάνει μια πληθώρα μικρών ή μεγαλύτερων ρήγματων που έχει διεγερθεί. Μην το βλέπουμε σημειακά. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, αν δείτε στο χάρτη τα επίκεντρα που υπάρχουν από τους τελευταίους μήνες, ναι, είναι ουσιαστικά σε μια ζώνη που ο κύριος άξονας της είναι βόρειο-δυτικά, νότιο-ανατολικά και γύρω από αυτή τη ζώνη, γύρω από αυτό το κουτάκι, μέσα σε αυτό το κουτάκι εντοπίζονται, αν το θέλετε, οι ανθρώπινες απεικονίσεις που είναι τα σημεία που έγιναν σεισμοί. Που στην πραγματικότητα δεν είναι σημεία. Είναι ολόκληρες μικρές υποπεριοχές αυτής της περιοχής. Χαίρομαι που τα εξηγείτε τόσο αναλυτικά. Άλλη ερώτηση. Το γεγονός ότι έχουν μικρό βάθος, είναι επιφανειακή η μέχρι στιγμή σεισμή, μπορεί να λέει κάτι?
είναι το χαρακτηριστικό της περιοχής, η ταυτότητά της. Α, μάλιστα. Είναι η ταυτότητα της περιοχής. Γι' αυτό και είναι 4,1 αυτούς που έχουμε αντιληφθεί περισσότερο, λέω κύριε Βαλιανάτο. 4,2. Αλλά... Δεν έχει να κάνει με το μέγεθος. Ναι, μέγεθος έχει να κάνει με, κατά κάποιο τρόπο, με τη γεωμετρία, με τα μήκη των ρηγμάτων και τη ζώνη, αν το θέλετε, που δραστηριοποιείται. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει με, τόσο πολύ με το βάθος. Για την περιοχή της Κρήτης, οι σεισμοί βάθους είναι βόρεια, που, όπως είχε γίνει πριν από ένα 1,5 μήνα, ένας βορειότερα, σωστά, που δεν είχε καμία σχέση με τον σεισμό, με την ρηξικενή διεργασία που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, και ήταν γύρω στα 50-60 χιλιόμετρα. Άρα, είναι η ζώνη που κατεβαίνει και βυθίζεται και κάποια στιγμή λιώνει και μας δίνει το εφέστη της Σαντορίνης. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι ούτως ή άλλως το επιφανειακότερο από άλλους είναι το χαρακτηριστικό της περιοχής. Εν κατακλείδη. Σαφέστατα. Και γι' αυτό και γίνεται και πολύ πιο έντονο και πιο αισθητό το φαινόμενο. Πιο αισθητό το και στην πόλη του Ηρακλείου και στις τριγύρω περιοχές. Ερώτηση κρίσεως. Θα έπρεπε με βάση αυτό το φαινόμενο και άλλες επιστημονικές ειδικότητες αυτή τη στιγμή να παίρνουν κάποια δεδομένα και να τα αξιολογούν? Εσείς το είπατε. Θέλω να πω μηχανική, για παράδειγμα. Δεν πρέπει να Κοιτάξτε το... να δείτε. Ναι, ναι. Η μηχανική προφανώς και παίρνουν δεδομένα. Από εκεί και μετά δεν θα ήθελα να μιλήσω για ένα αντικείμενο το οποίο η ενασχόλησή μου δεν είναι κύρια ενασχόληση. Όπως είναι το κομμάτι των μηχανικών. Mm-hmm. Οι μηχανικοί ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους και την κάνουν. Άρα βγαίνουν συμπεράσματα από το πώς αντιδρούν οι κατασκευές. Προφανώς λέτε, έτσι. Προφανώς βγαίνουν. Αυτή τη στιγμή είμαστε, και να σας πω έτσι και ορισμένα πράγματα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία όπου μέσα στην πόλη του Ηρακλείου θα στηθούν και πταξιογράφοι. Ήταν προγραμματισμένο αυτό, δεν έχει να κάνει με τη διαδικασία, αλλά βλέπετε υπάρχει μια κινητικότητα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, μέσα στις επόμενες μέρες, εβδομάδες, είχαμε προγραμματίσει ήδη σε συνεργασία και με την περιφέρεια να εγκατασταθούν από το Ινστιτούτο δύο σταθμοί που θα καταγράφουν την ισχυρή σεισμική κίνηση. Mm-hmm. Επίσης, όλοι αυτοί, να μιλήσουμε έτσι και λίγο για την τρέχουσα επιστημονική δραστηριότητα. Μισό λεπτό, κύριε Βαλιανάτο, γιατί θα τρέχουν τα σενάρια κατευθείαν. Να το επαναλάβουμε. Ήταν προγραμματισμένο μάλιστα, εδώ και μήνες. Μάλιστα. Λοιπόν. Ήταν προγραμματισμένο εδώ και μήνες γιατί αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε τώρα στο Ηράκλειο και ξεκινάει είναι αυτό που υπάρχει στα Χανιά και λειτουργεί εδώ και 6-7 χρόνια. Κάθε φορά που θα γίνεται σεισμός να βγάζουμε ένα χάρτη της πόλης που μέσα στην πόλη να μας λέει πώς απεικονίστηκε η ισχυρή σεισμική κίνηση από γειτονιά σε γειτονιά. Αυτό γίνεται στα Χανιά, ένας χάρτης ισχυρής κίνησης, αστικός χάρτης το λέμε, ισχυρής κίνησης. Το βάζουμε μπρος να γίνει και στο Ηράκλειο. Άρα λοιπόν αυτό είχε προγραμματιστεί μέσα από διαδικασίες και συνεργασίες που είχαμε με την περιφέρεια Κρήτης εδώ και μήνες. Mm. Αυτό 3-4 μήνες πιο πριν. Αυτή τη στιγμή, στα πλαίσια κάποιου ερευνητικού έργου που έχουμε, υλοποιείται με δύο μεθοδολογίες ένα σύστημα, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο το πειραματικό, ότι ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, δηλαδή που έχουμε τη δυνατότητα σε επιλεγμένα σημεία να έχουμε προειδοποίηση για το αν η επιτάχυνση θα υπερβεί κάποιο κατόφλι μερικές δεκάδες δευτερόλεπτα πιο πριν, δηλαδή πριν φτάσει το ισχυρό κύμα, εμείς ξέρουμε ότι θα έρθει. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, χρησιμοποιούμε τα πρώτα 2-3 δευτερόλεπτα του κύματος, ας πούμε, που ξεκινάει, για να δώσουμε μια προειδοποίηση 30 δευτερόλεπτα, 25 δευτερόλεπτα, ότι κάτι θα γίνει που θα είναι σημαντικό, ας πούμε, για παράδειγμα, στο Ηράκλειο, πολύ μακρύτερα. Mm. Είναι συστήματα πολύ πιο έξυπνα από αυτά που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται. Και γνωρίζαμε. Κλείνοντας, κύριε Βαλιανάτο μου, αν κάποιος σας ζητούσε να επισκοπήσετε αυτό που συμβαίνει ιδίως το τελευταίο δεκαήμερο, γιατί δύο φορές, και χθες ήταν η τελευταία, το καταλάβαμε καλύτερα, να το πω έτσι. Ναι. Πώς, τι χαρακτηρισμούς θα δίνατε σε ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Ψυχραιμία. Ας αφήσουμε τους ειδικούς και τη διοίκηση να βλέπουν οι μεν
το επιστημονικό φαινόμενο ή δε τη διαχείρισή του, και τουλάχιστον σε ατομικό επίπεδο ας φροντίσουμε να μην έχουμε μέσα στο σπίτι μας επικίνδυνα, ας πούμε, επικίνδυνες δομές, μην βάζουμε, ξέρω, το βάζω σε ένα σημείο το οποίο θα πέσει πάνω στο κεφάλι μας. Γιατί δεν χρειάζεται να γίνει κάτι σημαντικό για να γίνει μια τέτοια μικροζημιά, ένα μικρό τέτοιο ατύχημα. Δηλαδή να είμαστε λίγο προνοητικοί και προσεκτικοί. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε από συνήθεια, εγώ λέω. Ναι, και ιδίως στη ζώνη που ζούμε. Θα κλείσω με το ερώτημα του φίλου του Κώστα. Παρ' όλα αυτά, λέει, κύριε Βαλιανάτο μου, εσείς κλείνετε περισσότερο ότι είναι ένα φαινόμενο με τα μέχρι τώρα στοιχεία που θα έχει αυτές τις εντάσεις και αυτή την εικόνα, ή μπορεί να είναι πρόδρομα φαινόμενο ενός μεγαλύτερου σεισμικού γεγονότος? Πού κλείνετε, λέει, περισσότερο? Δηλαδή, κάνουμε το ίδιο ερώτημα με το οποίο ξεκινήσαμε. Τι να σας κάνω, αυτό ρωτάει ο κόσμος όμως. Ναι, αλλά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι. Εγώ θα ήμουν να το πω διαφορετικά. Θα ήταν ευτυχής ο κόσμος να του πω ή την Α ή τη Β λύση. Δηλαδή, είτε να τον καθησυχάσω τελείως λέγοντας ψέματα, είτε να τον ανησυχήσω για τα 5 λεπτά δημοσιότητας. Έχετε δίκιο. Δεν θα είναι σωστή προσέγγιση. Η σωστή προσέγγιση είναι τα όρια της επιστήμης είναι μέχρι εδώ. Οτιδήποτε άλλο ξεπερνάει τα όρια της επιστήμης, τουλάχιστον δεν θα το ακούσετε από το δικό μου στόμα. Εντάξει, και όποιος το πει προσφέρει κακές υπηρεσίες στην επιστήμη. Ένα τελευταίο ερώτημα του φίλου του Βασίλη. Παρατηρεί, λέει, το εργαστήριο του κυρίου Βαλιανάτου και σε άλλες περιοχές της Κρήτης αυτή την περίοδο αντίστοιχη δραστηριότητα? Πάντοτε υπάρχει μια δραστηριότητα τέτοια μικροσεισμική στο θαλάσσιο χώρο νότια από την Πάκη. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια άλλη δραστηριότητα στο δυτικό κομμάτι, πλησιάζοντας προς τα Δωδεκάνησα. Μάλιστα. Λοιπόν. Από καιρό σε καιρό υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες συνεχείς. Τυχαίνει τώρα να είναι στα 20 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο και υπάρχει μια τέτοια ευαισθητοποίηση. Δεν λέω ότι πρέπει να ανησυχούμε, δεν λέω και το ανάποδο. Αυτό που λέω είναι ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη. Είμαστε προσεκτικοί, όχι παραπάνω και σε κατάσταση ιστερίας, αλλά ούτε και φυσικασμό. Διότι μέρα με τη μέρα μαζεύουμε δεδομένα και ανάλογα βλέπουμε την εξέλιξή του. Βλέπετε ότι ξεκίνησε από ένα τεσσάρι, είχε μια ακολουθία 4,1 πόσο ξεκίνησε, είχε μια ακολουθία με τριάρια διάρκεια, ξανακάνει ένα τεσσάρι. Και αυτό λοιπόν δεν ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται αυτή η δραστηριότητα. Το πιο πιθανό είναι το καλό σενάριο. Αλλά μέχρι να είναι 100% βέβαιο, από μένα δεν θα το ακούσατε. Να κάνω εγώ ένα ερώτημα τελευταίο. Αυτή η περιοχή πόσο καιρό είχε να εμφανίσει τέτοιας υφής δραστηριότητα, τέτοιας... Μικρότερους σεισμούς έδωσε και στο πρόσφατο παρελθόν. Δηλαδή τριάρια έχει δώσει και πριν από μερικούς μήνες. Αλλά δεν είχαν γίνει έντονα στο Ηράκλειο, οπότε πέρασε στα χαμηλά. Σαφές. Είναι μια περιοχή η οποία έχει τη δραστηριότητά της. Κάθε φορά μέχρι τώρα η δραστηριότητα αυτή έφτανε μέχρι κάποιο όριο. Αλλά αυτό το βλέπουμε στην πορεία. Δεν είναι η επιστήμη, ας πούμε, και ούτε προσωπικά στο εργαστήριο, αλλά ούτε και η ιδιοσυγκρασία δικιά μου θα ήθελε να το βγάλει προς τα έξω, ούτε ως καθησυχαστής, αλλά ούτε και ως άνθρωπος ή επιστήμονας ο οποίος θα έπρεπε να θα λέει ότι να ανησυχείτε απλώς και μόνο για να κερδίσει κάτι. Για να ακουστεί. Ναι, σαφές. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φίλιππο Βαλιανάτο, διευθυντή του Ινστιτούτου Φυσικής του Εσωτερικού της Γης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητή βεβαίως γεωφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Βαλιανάτο, θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Καλημέρα, και από αύριο το πρωί θα είμαστε στην Κρήτη για να στείλουμε τους σταθμούς και να βρίσκουμε τα σημεία που σας περιέγραψα πιο πριν. Και το νου μας είναι προγραμματισμένο, δεν είναι κάτι έξτρα, μην αρχίσει πάλι και κυκλοφορεί σαν ένα. Όχι, είναι προγραμματισμένο, μάλιστα. Γιατί υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με τους Δήμους και την Περιφέρεια, πρόσφατη συνεργασία, κατορθώσαμε και τους επανευαισθητοποιήσαμε. Γιατί αυτό το πράγμα κάθε φορά πρέπει να το θυμίζουμε. Έτσι ώστε, να το πω διαφορετικά, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στα οικονομικά μεγέθη στην Κρήτη και καλά κάνουμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, διάβαζα η Κρήτη σταυροδρόμη ενέργειας.
Οι ενεργειακοί δρόμοι όμως θέλουν και την κατάλληλη ασφάλεια. Ωραία διατύπωση. Φίλιππος Βαλιανάτος. Δηλαδή να σας το πω απλά και δώστε μου μερικά δευτερόλεπτα. Όταν είσαι στο σταυροδρόμι, θες την κατάλληλη σήμανση για να μην γίνει το ατύχημα. Σωστό. Και θέλει να πυκνώσει και άλλο αυτό το δίκτυο που χρόνια το παλεύετε, το έχουμε πει, και ενώ ξέρουμε ότι μπορούμε να το έχουμε πυκνώσει. Μπορούμε, ναι.